Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στο λιμάνι της Κέρκυρας με τους εκδρομείς του 15 Αύγουστου να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Τα ποσοστά αύξησης που καταγράφονται και στην Πορθμιακή Γραμμή Κέρκυρας Ιγουμενίτσας από την αρχή της σεζόν είναι σημαντικά και αναμένεται να συνεχιστούν, ολοκληρώνοντας ακόμη μια πολύ καλή τουριστική περίοδο για το νησί. Στο Start μίλησε ο Ορέστης Σωτηρίου, εκπροσωπώντας την εταιρεία Κέρκυρα Seaways. Πλησιάζουμε προς το τέλος του Αυγούστου. Τώρα είμαστε στην κορύφωση, έτσι, έχουμε τις πρώτες αναχωρήσεις. Όπως φαίνεται, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει και ο Αύγουστος για να έχουμε τα ακριβή στοιχεία, έχουμε μία αύξηση. Τώρα πιστεύω να κλείσει την τάξη του 10%. Ως εταιρεία, λέτε. Ως εταιρεία, ναι. Και το θέμα και το δείγμα το καλό θα το πάρουμε να δούμε αν θα συνεχίσουν οι αφίξεις και μπορέσουμε να δουλέψουμε και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είναι το καλό για το νησί μας. Να τραβήξει η κίνηση μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και πριν ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή. Η διαχείριση των επιβατών είναι ομαλή. Ναι, είναι ομαλή, δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, ούτε πληρότητες φοβερές, ώστε να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Ως εταιρεία, η Κέρκυρα Seaways έχει φροντίσει να αφήσει την έκπτωση στους Κερκυραίους κατά 50% και έχουμε και προσφορά για όλους τους υπολείπους μέσω του site Κέρκυρα Seaways το 25%, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και αρκετούς τουρίστες στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε αύξηση εισιτηρίων? Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα, ούτως ώστε να μην έχουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και προς άλλα μέρη που παρά δεν χρειάζεται να πάρουν πλοίο. Κλίση, ναι, παρά την ενεργειακή κλίση, οι πλοιοκτήτες ματώνουν, ούτως ώστε να κρατήσουν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Δόξα τω Θεώ, πάντως η διακίνηση πάει καλά και δεδομένων των προβλημάτων με τις φωτιές και αυτές δεν έδειξε να πέφτουμε, ίσα-ίσα που είμαστε και ανεβασμένοι. Ήθελα να ρωτήσω αν στην καθημερινή επαφή σας με τους επιβάτες σας κάνουν παράπονα, κάποια παράπονα σε σχέση με τις υποδομές της Κέρκυρας. Συνέχεια το έχουμε αυτό. Υπάρχουν τέτοια παράπονα και για τους δρόμους και για την ακρίβεια μέσα στην πόλη. Έχουμε τέτοια παράπονα, αλλά γενικά έχουμε ένα τόσο όμορφο μέρος, έναν παράδεισο όπως είναι η Κέρκυρα, που εξισορροπείται η κατάσταση και φεύγουν κάπως χαρούμενοι από εδώ. Και το επιλέγουν ξανά και ξανά γιατί έχουμε πολύ τακτικούς. Πάρα πολύ και τις τελευταίες μέρες μάλιστα είχα πολλούς πελάτες που μου λέγανε ότι ξέρεις πόσα χρόνια έρχομαι εδώ και όσοι ήταν καινούργοι μου λένε να το ξέρεις ότι και του χρόνου θα έρθουμε στο νησί σας.